Κυρίες και κύριοι, έπιασα λαβράκι σήμερα, έκανα ρεπορτάζ για μια αιρετική, εκκλησιαστική, θρησκευτική κατάσταση στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα στα ναρκωτικά, στην πονία, στην εξαθλίωση που επικρατεί, όπως ξέρετε, στην πλατεία Αμερικής και στα περίπτωρα αυτής της περιοχής. Επρόκειτο για μια αιρετική θρησκευτική κατάσταση δήθεν χριστιανισμού και θρησκείας, ας πούμε, του χριστιανισμού γενικότερα, που έχει πιστούς πολλούς από την Αφρική, λαθρομετανάστες και βέβαια και νόμιμους μετανάστες, που με τον καιρό έγιναν νομιμοποιηθήκανε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε μια κυρία Μαρία, λέγεται, μια ηλικιωμένη κυρία Μαρία, που δεν ήθελε να ακουστεί να φανερωθεί το πρόσωπό της, και γι' αυτό επράτησε να βάλει γυαλιά, που λέει ξεκάθαρα, μας φανερώνει, το τι γίνεται εκεί μέσα, με τους εξοκυρμούς, με τις μαγείες συγκεκριμένα και με τα περιουσιακά στοιχεία που καταγράφονται, γιατί είδατε στη σελίδα ότι γίνονται δωρεές περιουσιακών στοιχείων, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και επίσης και μισθών και συντάξεων και γενικότερα αυτά. Επόκειται για την Εκκλησία των Εθνών, φίλες και φίλοι, και θα το δείτε συνολικά και συνοπτικά, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα η οποία την έχουμε δείξει. Είναι όταν θα πατήσετε στο Google Εκκλησία των Εθνών, θα ξέρετε πού είναι η διεύθυνση της και όλα αυτά. Τα ερεύνησα. Δεν κάνω εγώ δημοσιεύσεις, φίλες και φίλοι, πριν ερευνήσω τα πάντα. Πήγα επίσης και σε ένα βενζινάδικο, γκαράζ, που είναι δίπλα από την εκκλησία, και ερώτησα γιατί είναι περιττήνους πρόκειτο. Κανένα δεν μιλάει. Όλοι φοβίζονται. Τους δημοσιογράφους τους φοβούνται σαν τα γκράματα. Στο μεταξύ, εμένα μου έκανε την τρομερή εντύπωση που έχουν κάμερα για την δικιά τους ιστοσελίδα, τη τηλεόραση έχουν ιστοσελίδα, ενώ ήρθε ένας δημοσιογράφος με μια κάμερα να πάρει για να το δημοσιεύσει και στον Αντένα και επίσης και στην εφημερίδα την Ομογενειακή Ευρωπολίτης και σε blogs, και δεν τον αφήσανε καν να, δεν τον επιτρέψανε καν, σαν και εμένα δηλαδή, εμένα δηλαδή, δεν με επιτρέψανε καθόλου να πάρω αυτά τα πλάνα. Ευτυχώς όμως έχουν ιστοσελίδα και πήρα πλάνα πως είναι οι χοροί τους κτλ. Μέσα εκεί χορεύουν, τραγουδούν, όπως στην Αμερική συγκεκριμένα, που υπάρχουν αυτές οι εκκλησίες. Ερωτάτε, για ποιο λόγο να μην μπορούν να έρθουν στις ορθόδοξες εκκλησίες, που είναι λίγο πιο παρακάτω, και ερωτάτε τι κάνει και ο Ηρόδουλος για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ερώτηση, τι κάνει ο Ηρόδουλος. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο ή θα στείλω ένα email στο Ηρόδουλο για αυτή την κατάσταση, για να μου πει, φίλες και φίλοι, ως σωστός δημοσιογράφος. Διότι δεν επιτρέπεται η Εκκλησία να αφήνει αιρέσεις στον κόλπο της, σαν τα φίδια. Έτσι. Τι άλλο, μας κοιτάγανε με το μαύρο μάτι, εκεί οι φύλακες, δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου. Όταν παρακολουθούσαμε την τελετή, όλα αλούμπες λέγανε, όλα αλούμπες λέγανε κάτι περίεργα πράγματα για αυτόν τον Θεό, δεν λένε κανονικά την βίβλο, δεν την μελετάνε καθόλου τη βίβλο κανονικά έτσι. Στο μεταξύ έχω παρατηρήσει ότι κάνουν και προσπάθειες να έχουν περισσότερα μέλη, εξόρμηση. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, είναι ανεξιθρησκεία λέμε, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή τι είναι αυτές. Όπως είναι οι Μορμόνοι, οι Ιακωβάδες και όλες αυτές οι αιρέσεις, φίλες και φίλοι. Έτσι.
Η ουσία είναι ότι και οι παλιοημερολογίτες εδώ προσπαθούν να κάνουν να πιέσουν τον άλλον να γίνει μέρος τους. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Φίλες και φίλοι, δείτε το ρεπορτάζ, αυτό το μικρό που έχω κάνει, ό,τι έχει σωθεί δηλαδή, και θα με θυμηθείτε. Ευχαριστώ. Αυτής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ στη γειτονιά, στην οδό Σταυροπούλου. Έχω μια γειτόνισσα η οποία έχει μια θρησκευτική αίρεση, λέει ότι υπάρχει εδώ πέρα, η Εκκλησία των Εθνών, έτσι λέγεται. Ευαγγελιστές, οι οποίοι χορεύουν εδώ, λέει, γλεντάνε σαν τα αμερικάνικες εκκλησίες δηλαδή, στην Αμερική δηλαδή. Και κάνουν και εξορκισμούς με μάγια και τέτοια πράγματα. Για πείτε μου, τι έχετε να πείτε για αυτό το πράγμα, τι γίνεται, γίνεται εθύμευση περιουσιών, όπως γίνεται συνήθως. Εθύμευση περιουσιών, μαγείες γίνονται, φαγητά έχνε, χορεύνε, γλεντάνε, μόνο μέρα, όχι βράδυ. Μάλιστα. Βράδυ είναι στη Λεμεσού. Στη Λεμεσού. Τι γίνεται στη Λεμεσού. Είναι μια αίρεση κοινότητα Ταρτζανίας και γλεντάνε από το 8 το βράδυ. Μέχρι την άλλη μέρα το πρωί χορεύουν, γίνεται εκεί χαμός. Ο Ιερώνυμος τα ξέρει αυτά. Ο Ιερώνυμος δεν τον ειδοποίησα, εγώ δεν ξέρω ποιος τον ειδοποίησε. Πήραμε τον κύριο Κρεμίδα, ναι, που είναι διοκτήτης και μας γράφει κανονικά ότι αυτός το μαγαζί το νοικιάζει. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αυτός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης εδώ της εκκλησίας αυτής. Δεν τους ξέρω αυτούς. Δεν τους ξέρετε. Δεν τους ξέρω. Το νοικιάζει ένας που έχει εκεί το κτίριο, αυτός τον γκαράζ θα σας το πούνε, ξέρετε. Ναι, είχατε πει όνομα πριν. Ο Κρεμίδας είναι στη Λεμεσού, δεν είναι εδώ. Α, μάλιστα. Ο Κρεμίδα είπα. Είναι πλούσιος αυτός, τι επιχειρηματίας είναι, τι είναι αυτός. Δεν ξέρω τι είναι, στο ψυχικό μεν, βέβαια πλούσιος. Είναι, κάνει κουπιδούχος. Της πολυκατοικίας. Α, της πολυκατοικίας. Δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία άμεσα. Όχι. Λέμε για Λεμεσού, δεν λέμε Λεμεσού. Για εδώ. Εδώ ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω ιδιοκτήτες ποιος είναι. Ωραία. Και εδώ πέρα η γειτονιά είναι όλο Αφρικανή και τέτοια. Και τα πιστεύουν όλα. Χαμός. Έρχεται το 100 στην πλατεία Αμερικής. Ναι. Σε 5 λεπτά έχουν εξαφανιστεί όλοι. Μόλις φεύγει η αστυνομία ξαναβγαίνουν πεντάνια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα, όλα τα μαγαζιά είναι ξένοι, μαύροι. Μάλιστα. Τα σπίτια νοικιάζονται, μένει 15-20 άτομα μέσα. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.